Ευγένεια ευγνώμονε στον Άγιο Θεό μα. Σου δίνουμε την αναγνώριση, την τιμή, την προσκύνηση και γονατίζουμε την καρδιά μα ενώπιον σου θαυμαστέ. Άγιε Θεέ μου, είμαστε εδώ για σένα. Όλη η προσοχή μα, όλα τα λόγια μα, όλη η δοξολογία μα α βγαίνουν προσεκτικά με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματο και την έμπνευση και το υπερχείλισμα του έργου του Πνεύματο του Αγίου μέσα από την καρδιά μα για να δοξαστεί ο ένα Άγιος Τριαδικός Θεός. Αμήν. Από τον προφήτη Αμός μπαίνουμε σε καινούργιο βιβλίο, στο βιβλίο του Αμός. Και από το εδάφιο 1, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, Αμός. The book of Amos 1.1. Οι λόγοι του Αμός ως τις ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ δύο έτη πρώτου σεισμού και είπεν, κύριο, και είπεν ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ. Πατέρα προσευχόμαστε Κύριε, όπω ο λόγο σου ζωντανέψει μέσα μα δια παραδίδουμε του εαυτού μα. Ο λόγο σου είναι ήδη ζωντανό, αλλά η προσευχή μα είναι να ζωντανέψει, να ζωοποιηθεί μέσα στην καρδιά μας, στο είναι μα, στη ζωή μα φυσιολογικά και σε κάθε τομέα, ούτω ώστε να σου αποδίδουμε δόξα και τιμή και προσκύνηση και να είμαστε έτοιμοι καθώ έρχεσαι, κύριε Ιησού μα είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε γρηγορείτε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αμήν, μπορείτε να καθίσετε. Χαλαιλούια. Αμό ο προφήτης. Λοιπόν, α, το, καταρχήν αρχίζουμε με το όνομα Αμό. Τι σημαίνει αμό, αμό είναι ε? αμό σημαίνει φορτίο. Ή όπως το χαρακτηρίζει ο Strong, το, βιβλίο, το λεξικό του Strong λέει burdensome, burdensome φορτωμένος με ένα φορτίο και η λέξη αμός είναι από το αμάς σαν επαρέμφατο, αμάς που σημαίνει uh, να φορτώσω και uh, να, να βάλω να, με, με την έννοια του επιβάλλω το φορτίο. Δηλαδή είναι κάτι πέραν των δυνάμεων αυτού που θα το φορτωθεί. Θυμάστε τον προφήτη Ιερεμία που λέει έλεγα να σιωπήσω αλλά ο Λόγος του Θεού ήταν τόσο δυνατός μέσα μου που έκαιγε στα οστά μου και δεν είχον ανάπαυση. Έπρεπε να μιλήσει τον Λόγο του Θεού. Αν είναι πραγματικά Λόγος Θεού θα ομιληθεί. Έτσι έχουμε τον αμός, μαζί με τον Ιερεμία και τους άλλους προφήτες να έχουν το φορτίον του Λόγου του Θεού το φορτίον του Λόγου του Θεού. Αμεν. και α, πάμε κατευθείαν στο καταμαθαίον 11.28 για να δείτε ότι ταιριάζει εντελώς εδώ εξηγώντας το φορτίον του Κυρίου και πώς μπορούμε να το αντέξουμε υπάρχει μόνο ένας τρόπος και είναι με την βοήθεια του Άγιου Κυρίου από τον Μαθαίο 11, 28, λέει «Έλθετε πρός με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού διότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία και θέλετε ευρή ανάπαυση είναι τις ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών». Και στο αρχαίο κείμενο δεύτε λάβετε φως. Ξέρετε το δεύτε, το ξέρετε από, από, εκεί. Δεύτε, ελάτε, αυτό είναι προστακτική. Δεύτε, ε, δεύτε προς με, πάντε συγκοπιέντας και επεφορτισμένοι καγό, αναπαύσω ημάς. Άρατε, έρω, συγκώνω, τον ζυγόν μου εφημάς, τον ζυγόν μου, το φορτίον μου, πάνω σας, σηκώστε το, σηκώστε το και μάθετε απ' εμού. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος η βοήθειά μας. Επενέζερ, ο Κύριος είναι η βοήθειά μας. Αμήν, χαλελούια. Άρατε τον ζυγό με και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημαίνει και ταπεινώ στην καρδία. Πώς ξέρετε αν κάποιο άνθρωπος πει με, με πράος, αυτό είναι σημάδι ότι δεν είναι πράος. Εκτός από τον Κύριο. I mean. Άρα πραότητα δεν είναι η ψευδοταπεινοφροσύνη η δική μας ή των ανθρώπων γύρω μας. Ο Κύριος Ιησούς μας δείχνει τι σημαίνει πράος. Πράος δεν σημαίνει κάποιος που δέχομαι παθητικά με απάθεια και είμαι αμέτωχος στο τι γίνεται γύρω μου, απαθής, αμέτωχος και αυτό είναι πραότητα. Αυτό δεν είναι πραότητα, διότι η πραότητα αν τη μελετήσουμε βιβλικά είναι κάτι που σημαίνει ότι εξουσιάζω το περιβάλλον μου δίχως να παρασύρωμαι από το περιβάλλον μου. Αυτό σημαίνει πράους. Δηλαδή εμείς αντιδρούμε α, με, όπως το, μόλις το είπαμε αντίδραση, η φόβο, η θυμό, α, αλλά ο Κύριος, ο Άγιος Θεός μας, μας λέει, ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τη δική μας δύναμη, προσπαθεί να μας μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Οι χίδια δυνάμειος, ουδέδια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος μου λέγει ο Κύριος. Άρα δεν τον με φιμάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι, άρα λοιπόν ο Κύριος Ιησούς λέει την αλήθεια. Ο πράος άνθρωπος λέει την αλήθεια, έστω και αν η αλήθεια τον υψώνει. Ο ανθ... Όταν λέμε είμαι παιδί του Θεού, τόλμησε να το πει στο περιβάλλον σου γύρω, θα σου πούν, είσαι περήφανο. Ο λόγο που το λέω δεν είναι γιατί ψώνω εγώ τον εαυτό μου, δέχομαι το λόγο του Θεού για το τι λέει σε μένα όταν δεχτώ τον κύριο Ιησού. Και του δίνει τα εδάφια. Ει όσου εδέχθησαν αυτόν, ει αυτού έδωκεν εξουσία να ονομαστώσουν τέκνα Θεού. Αμήν. Δόξα στον κύριο. Οι ή και θυγατέρε του υψίστου σε πολλά σημεία του λόγου του Θεού που τα αναφέραμε πάμπολε φορέ. Άρα λοιπόν ο κύριο λέει, πράω και ταπεινώ την καρδία να είστε και εσεί το ίδιο, μην καταβληθείτε από το φορτίο που είναι πάνω σα, μάθετε απ' εμού. Εγώ είμαι η οδό, η αλήθεια και η ζωή, είχε πει ο κύριο Ιησούς. Δηλαδή με τον κύριο μπορούμε να τραβήξουμε το φορτίο, διότι η χαρά είναι μεγαλύτερη από, την, από, το, από τον διωγμό, την εναντίωση και την κούραση. Διότι η χαρά του κυρίου είναι η δύναμή μα. Και συνεχίζει και λέει ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση είναι τα ψυχέ ημών. Ο γαρ ζυγό μου, δηλαδή ο διότι, το γαρ σημαίνει διότι, ο γαρ ζυγό μου, κοιτάξτε πώ το λέει στο αρχαίο κείμενο. Χριστό με ήττα. Χριστό που σημαίνει καλό. Και ξέρετε, ε, ξέρετε τη λέξη χρήσιμο. Ε, χρήσιμος, ξέρουμε τι σημαίνει useful, σημαίνει κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και αυτή η λέξη είναι ακριβώς αυτό, είναι καλός γιατί είναι χρήσιμος. Και να ο βιβλικός όρος του ότι είναι καλός και αγαθός, αυτός που είναι, ε, αυτός που είναι ο, οφέλιμος, οι δύο λατινικές εκφράσεις που λέγονται και στα αγγλικά όπως είπαμε, ο Θεός είναι beneficial. Beneficial και benevolent, beneficial και benevolent. Που σημαίνει ο Κύριος είναι αγαθός, είναι καλός, αλλά είναι καλός επειδή είναι α, μεταδοτικός. Δηλαδή την καλοσύνη του θέλει να την μεταδώσει. Αμήν. I mean, εάν υπάρχει ίχνος καλοσύνης μέσα μας είναι ο Κύριος. Άρα λοιπόν, κουβαλώντα το φορτίον του λόγου του Θεού και την ευθύνη μα να μεταδώσουμε τον λόγο του, μπορεί να γίνει με τη δύναμη του κυρίου ζυγό μου, Χριστό. καλό και είναι χρήσιμο και μπορεί να μεταδοθεί. Άλλαλουια Και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Το φορτίον μου ελαφρών. Κανένα φορτίο δεν είναι ελαφρύ. Θυμάμαι μια ερώτηση που μα έκανε κάποιο δάσκαλο στο δημοτικό σχολείο και μας είπε, τι είναι πιο βαρύ, πόσοι θυμάστε τις οκάδες, λέει, ποιο είναι πιο βαρύ, μία οκά σίδηρο ή μία οκά βαμβάκι, αμέσως όλοι μας το χέρι μας πάνω, μία οκά σίδηρο, δηλαδή το σίδηρο είναι πιο βαρύ, αλλά δεν πάει να είναι μία οκά βαμβάκι, μπορεί να είναι πιο πολύ, αλλά βλέπετε, Όλο το φορτίο είναι φορτίο, η βαμβάκι, αν είναι μια οκά είναι μια οκά, αν είναι σίδερο και είναι μια οκά πάλι το ίδιο. Ο λόγος του Κυρίου είναι φορτίον. Κακοπάθησον λέει ο Απόστολος Παύλος στον uh, Τιμόθεο, κακοπάθησον σαν καλός εργάτης του Κυρίου Ιησού Χριστού, σαν καλός εργάτης του Ευαγγέλιο, κακοπάθησον. Εμείς με, αλλάξαμε το Ευαγγέλιο και λέμε καλοπάθησον. Και αν δεν καλοπαθεί κάποιο. και δεν περνάει καλά σημαίνει δεν, δεν πάει καλά πνευματικά. Όχι, αν κακοπαθεί για τον Κύριο, όχι, όχι για, τη, για τα δικά μου λάθη, αν κακοπαθώ για τον Κύριο, όχι αν κακοπαθώ λόγω του νου μου, λόγω των ε, δικών μου λαθασμένων κινήσεων, αλλά αν κακοπαθώ για το Ευαγγέλιο είμαι μακάριος. Αμήν. Λέω λόγο του Θεού. Μακάριο είσαι όταν σα ονειδήσωσιν και ύποσιν πάντα λόγων ψευδόμενη εν και νεμού. Αμέν. Και «Μακάριο όταν σα διώξω άνθρωποι. Λοιπόν, ο κύριο μα λέει το φορτίο ότι είναι μόνο δυνατό με την δύναμη του κυρίου. Και εμεί, δόξα στον κύριο, ζούμε στην καινή διαθήκη για έχουμε την ευλογία να ισοζυγίσουμε το λόγο του κυρίου στην παλαιά διαθήκη με την καινή διαθήκη και Uh, αυτό το απόσπασμα, Ματθαίος 1128-30, μας εξηγά uh, πώς να κουβαλούμε το φορτίο που κουβάλησε ο Αμό, πώς το κουβάλησε ο Αμό, πώς το κουβάλησε ο Ιερεμίας. Και αν πάμε μέχρι το τελευταίο εδάφ, ε, κεφάλαιο ε, και θα πάμε κάποια στιγμή, θα δούμε ότι αυτό έγινε με τέτοια δύναμη που ο, ο Αμμός αψήφισε ε, τον βασιλιά, και τους άλλους ψευδοπροφήτες και τους εξήγησε, ακούστε να δείτε αυτό, δεν είναι δικό μου φορτίο, είναι του Κυρίου το φορτίο. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει βρυχή εξιών και θέλει εκπέμψει την φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ. Όσους δεν τους αρέσει η Ιερουσαλήμ και ο Ισραήλ, ας μάθουν ότι από εκεί ο Κύριος θα βρυχήσει τον λόγο του. Καλά κάνουμε. Καμιά φορά λένε δώσ' μου δικαιολογία για να αγαπήσω τον Ισραήλ. Για ποιο λόγο να αγαπώ αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν αμάχους. Λάθος μεγάλο, πληροφορίες λαθασμένες, δηλητήριο πίνης από αυτά που ακούς. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Ισραήλ είναι ο μόνο στρατό στον κόσμο που κάνει το παν για να φύγουν πρώτα οι άμαχοι. Είναι ο μόνο στρατό που ειδοποιά του εχθρού του θα χτυπήσω σε λίγο. Κανένα άλλο στρατό. Λοιπόν, ο Ισραήλ χτυπά UNIFIL, Ηνωμένα Έθνη. Για ποιο σκοπό για να το κάνει, ο Ισραήλ χτυπά τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Και μετά, κάτω από το φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πιο κάτω, ολόκληρη σύραγγα τρομοκρατών, οι οποίοι χτυπούσαν τον Ισραήλ από εκεί και τα Ηνωμένα Έθνη. Όχι απλώς τους, τους παρέβλεπαν, αλλά του θεληματικά τους αγνοούσαν και τους βοηθούσαν. Πόσες φορές έπιασαν τρομοκράτες μέσα σε οχήματα των Ηνωμένων Εθνών. Είδαμε το τι έγινε στην Γάζα, το τι γίνεται στο Λίβανο. Και α, ο Ισραήλ είναι, έχει τον Κύριο παρά το πλευρό του και να ξέρουμε ότι κανένας δεν πρόκειται να πάει εναντίον του λαού του Θεού. Γιατί να αγαπήσει τον Ισραήλ, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Γιατί να ευλογήσει τον Ισραήλ, ο λόγος του Θεού το λέει. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Όσο θέλεις, ό,τι θέλεις, άκουε, ποτέ δεν θα φτάσεις σε υπαίκο στο λόγο του Θεού. Γιατί να αγαπούμε τον Ισραήλ, όχι για, την αξιαγάπητη, αλλά όπως και εμείς δεν είμαστε, δεν είμαστε αξιαγάπητοι, αλλά μας αγάπησε γιατί ο Κύριος κάνει αυτό που κάνει για τη δόξα Του. Αμήν, αγαπά αυτόν τον λαόν και θα κρατήσει αυτόν τον λαόν με διαθήκη αιώνια, είναι αιώνια η διαθήκη Του. Καλά κάναμε να συμβαδίσουμε με τον Λόγο του Θεού, να ευλογήσουμε τον λαόν Ισραήλ, να ευλογήσουμε και να προσευχηθούμε για την Ιερουσαλήμ και θέλεις ευτυχία στη ζωή σου, Ψαλμός 122, έξι λέει και ας ευτυχώς είναι πάντες οι αγαπώντες σε Ιερουσαλήμ. Η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Δεν μας αρέσει. Θα πρέπει να είναι από τη Λεμεσό ή από τη Λευκοσία ή από την Αθήνα ή από την Κύπρο ή την Ελλάδα. Αυτό μας αρέσει. Όχι από την Ιερουσαλήμ. Από τους Εβραίου. Όχι. Ο Κύριος δεν λέει θέλει. Ο Κύριος λέει θέλει εξιών την φωνή του. Ο Κύριος Ιησούς είπε στη Σαμαρίτισσα η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει εξιών και ούτω λέγει ο Κύριος. Ακούστε το, προφητείες πολλαπλής αναφοράς. Καταρχήν, βιερούμε το, το βιβλίο του Αμμός σε τρεις διαφορετικές α, κατηγορίες. Το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο μιλάει για την κρίση στα έθνη Κρίση στα έθνη, κρίση επί τα έθνη, το, το, το τρίτο κεφάλαιο μέχρι το εν, ένατο κεφάλαιο, εννέα και το εδάφιο έξι μιλά για κρίση επί τον Ισραήλ. Και το τρίτο μέρος, η τρίτη κατηγορία που μπορούμε να υποδιαιρέσουμε το βιβλίο του Αμός είναι το τρίτο, η τρίτο, το τρίτο μέρος είναι η αποκατάσταση του Ισραήλ. Λοιπόν, βλέπετε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Κρίση στα έθνη, κρίση στον Ισραήλ. Και στην Καινή Διαθήκη, κρίση στην Εκκλησία. Εάν δεν υπακούμε στον λόγο του, δεν θα μας κάνει εξαίρεση ο Κύριος, ναι μεν θα φυλάξει το λαό του Ισραήλ, τη γη του Ισραήλ, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλλά όποιος αμαρτάνει ενάντια στον Κύριο, αυτό θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Γι' αυτό η κρίση έρχεται επί τα έθνη, τα πρώτα δύο κεφάλαια. Η κρίση επί τον Ισραήλ, κεφάλαιο 3 μέχρι 9-6, και η αποκατάσταση του Ισραήλ από το 9-7, κεφάλαιο 9, δάφιο 7 μέχρι 15. Οκ, okay, τώρα που τα είπαμε αυτά, α πούμε στο λόγο του Θεού κατευθείαν. Και α, α, αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, είδα δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι τα δύο. Uh, πιο βαθιά μεγάλα διδάγματα στο βιβλίο του Αμός. Το ένα διδάγμα είναι ότι uh, ό, όπου υπάρχουν προνόμια υπάρχουν και ευθύνες. Αμεν. Όπου υπάρχουν προνόμια υπάρχουν και ευθύνες. Ο Κύριος φέρνει κρίση πάνω στο σύνολο, αλλά φέρνει αποκατάσταση και αναζωπήρωση πάνω στο πιστόν υπόλοιπο. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγαμε από τον Άμφωνα για τόσο καιρό, ο Γιαναζοπύρος είναι στο πιστόν υπόλοιπο και όχι στον οποιονδήποτε και οπουδήποτε και ό,τι και να κάνει, αλλά τώρα θα δούμε αυτή την τακτική του Θεού, πάγια τακτική και επαναλαμβανόμενο πρότυπο, repeated pattern, επαναλαμβανόμενο πρότυπο, θα δούμε ότι συμβαίνει αυτό συνέχεια. Ενώ έρχεται κρίση στο σύνολο του έθνους, φέρνει αποκατάσταση σε όσους είναι διαθέσιμοι να υποκούσουν στο λόγο του. Εδάφιο 3, Αμός 1-3, ούτω λέγει κύριος προφητείες, όχι απλά διπλής, αλλά και πολλαπλής αναφοράς, ακούστε το ούτω λέγει Κύριος δια παραβάσει τρεις τα... δι παραβάσεις της Δαμασκού και δια δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους και λοιπά και πήραν το λόγο του Κυρίου στην εχμαλωσία. οκ okay. Αυτά είναι, αυτό είναι το δάφιο 3, 4 και 5. Αυτά είναι το 3, τέσσερα και 5. Προφητεία κατά της Δαμασκού. Σας θυμίζει κάτι αυτό. Μπορούμε να πάμε παρακαλώ στον Ισαΐα 17. Ισαΐας 17.1 μας μιλά και πάλι για μια κρίση κατά της Δαμασκού και τάδε λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Ισαΐας 17.1 Ή κατά της Δαμασκού ή κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού η, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Άρα βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στον Αμός, το βλέπουμε, στο, στο, το βλέπουμε στον Ισαία 17. αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι και Ακούστε τώρα να δείτε και για τον Αμόν. Αμών νομίζω είναι ε, Ιερεμίας 49.2. Ιερεμίας 49.2. Αυτό είναι. Ιερεμία 49.2, να θυμάστε, Δαμασκός και Αμών. έτσι. Λοιπόν, περί των ιών Αμμών, ούτω λέγει Κύριος. Ποιοι είναι οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες, πού κατοικούν σήμερα, πού κατοικούν οι Αμμονίτες, στο Αμάν. Η Ορδανία, αυτή είναι η περιοχή των Αμμονιτών και Μωαβιτών και Αμάν είναι από το Αμών. Λοιπόν, περί των ιών το λέγει κύριο. Μήπω δεν έχει ο Υιός, μήπως δεν έχει Ιού, ο Ισραήλ δεν έχει κληρονόμουν. Διότι ο Μαλχόμ εκληρονόμησε την Γάδ και ο, ο λαό αυτού κατηγέντες σπόλα στην εκείνου. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει κύριο, και θέλω κάμι να ακουστεί εν ραβά των ιών αμών. Το βλέπετε. Θόρυβο πολέμου. Σημερινή η Ιορδανία, περιοχή Αμάν, Αμμονίτες, Μαβίτες, περιοχή Ράπα, Ραβά και θέλει είστε σωρός ερυπείων και εκόμε αυτής θέλει στην κατεκαυθή τότε ο Ισραήλ θέλει, κατακληρο... Θέλει κληρονομήσει τους κληρονομούντας αυτών λέγει Κύριος, ο Ισραήλ θέλει κληρονομήσει τους κληρονομούντας αυτών θα τα πάρει πίσω όλα ο Ισραήλ, ο Κύριος μας τα λέει λοιπόν, by the way, ότι είναι να γίνει. Υπάρχει ένα εδάφιο στον εκκλησιαστή που μια φορά άκουσα σε κάποιον που, τότε που χρησιμοποιήσαμε κορνίζες και πήγαινα σε ένα κατάστημα κοντά στο πρώην σπίτι μας και ήταν ένας νεαρός που άρχισε να του μιλώ για τον κύριο και άρχισε και αυτός να μου λέει τα δικά του, αλλά ήταν τόσο πολύ παράξενα αυτά που έλεγε, new age το σημερινό και νεοεποχή της. Και μου έφερε ένα εδάφιο από τον Εκκλησιαστή που λέει Αυτά που πρόκειται να γίνουν έγιναν και κάτι που λέει για το μέλλον είναι ήδη τώρα. Και α, άρχισε να φιλοσοφεί προς λαθασμένη κατεύθυνση. Α, και α, να νομίζει ότι είμαστε εμεί και κάνουμε α, α, με την σάρκοση αυτό που λέγεται reincarnation. Αυτό που μεταβαίνει ο άνθρωπος από μια ζωή σε άλλη και το πνεύμα μας, το Μια τελευταία ανοησία που άκουσα από τους νεοεποχίτες σε μία από τις διαφημίσεις τους είναι ότι α, α, λέ, λέγεται ότι το πνεύμα μας είναι μέσα μας. Λάθος! Εμείς είμαστε μέσα στο πνεύμα μας και άρα μπορούμε να ελέγξουμε το σώμα μας, να θεραπεύσουμε το σώμα μας το λέει ξεκάθαρα όλοι είσαστε mediums, mediums. όλοι είσαστε θεοί. Βλέπετε το πνεύμα μας, το σώμα μας Uh, και η ψυχή μας είναι μέσα στο πνεύμα μας, όχι uh, μέσα μας είναι η ψυχή και το πνεύμα και uh, θα αρπαχθεί, uh, το, ο εκκλησιαστής λέει ξεκάθαρα το πνεύμα θέλει πάει προς τον Κύριο που τον έδωσε και το σώμα προς την γη από που εφτιάχτηκε. Αλλά όταν ο Κύριος λέει όλα αυτά που θα γίνουν ήδη έγιναν, δεν σημαίνει ότι εμείς κάνουμε έναν κύκλο ζωής και συνέχεια είμαστε σε μετενσάρκωση και αν είμαστε καλοί άνθρωποι έχουμε πρόοδο στην επόμενη ζωή, αν όχι τότε ξαναπηγαίνουμε πίσω και παίρνουμε υποβάθμιση σε ζώα, ποντίκια, κατσαρίδες, αυτά που σας λέω ειλικρινά τα πιστεύουν, και είναι κάτι για να γίνεις από άνθρωπος, να φτάσεις σε κατσαρέδα σημαίνει ότι ε, να δούμε πόσο κακός άνθρωπος είσαι. Επίσης στον ινδουισμό δεν υπάρχει καθόλου ευσπλαχνία για αυτούς που είναι παράλυτοι, για αυτούς που είναι, ε, έχουν πολύ ακραίες περιπτώσεις αναπηρίας, τύφλωσης κλπ. Λένε για να είναι έτσι σημαίνει ότι στην προηγούμενη του ζωή έκανε ό,τι έκανε και αξίζει το πώς είναι σήμερα. Ενώ έρχεται ο Κύριος και λέει σπλαχνιστής, Ματθαίος 14, 14, Σπλαχνιστή σπλαχνιστής ο Κύριος, οι άτρεβεν τους πάντες. Δεν είπε ήταν κακή στην προηγούμενη του ζωή, δεν υπήρχε προηγούμενη η ζωή. Προσέξτε, με τον Άγιον Κύριο μοιραζόμαστε... Αυτό που αναφέραμε σε ένα από τα μαθήματα που κάνουμε στο δεύτερο μέρος που είπαμε το μοιραζόμαστε με τον Θεό, the endless, προσπαθώ να βρω, δεν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις, απλώς είναι λέξεις που τις φτιάχνουμε για να καταλάβουμε, και τις χρησιμοποιούν δηλαδή σε ορισμένους κλάδους αλλά έντονες, δηλαδή ο Θεός είναι the beginning and the end η αρχή και το τέλος και η κατάσταση αυτή που λέγεται τέλος δηλαδή η αιωνιότητα δίχως τέλος ο, ο Κύριος μοιράζεται μαζί μας και εμείς μοιράζομαστε μαζί Του την αιωνιότητα, αιωνιότητα. δηλαδή δεν θα σταματήσουμε να υπάρχουμε αλλά αυτό είναι η αρχή αυτός είναι η αρχή εμείς είχαμε αρχή αλλά δεν μοιραζόμαστε αυτή την ιδιότητα του Θεού ο οποίος είναι η αρχή, δηλαδή ήταν και ήταν και πριν να ήταν, ήταν, ήταν και πάντα είναι και ειδού πριν τον Αβραάμ εγώ ή μη. Βλέπετε όλα αυτά δείχνουν ότι μοιραζόμαστε κάτι το οποίο είναι το τέλος. Ο Κύριος μας έδωσε ζωή, είχαμε μια αρχή και μπαίνουμε μέσα και προχωρούμε προς την αιωνιότητα δίχως να χάνουμε δίχως να βρίσκουμε ένα τέλος. Το τέλος του κόσμου είναι αρχή νέων πραγμάτων στην ουσία. Αμήν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο Κύριος μας λέει κάτι για το μέλλον, δεν είναι για τα, γιατί απλά ο Θεός έχει κακούς σκοπούς και εξάλλου η Ερεμία 29, αυτό το δάφιο που αγαπούμε τόσο πολύ, ο Κύριος λέει έχω βουλές καλές για σένα, βουλές ειρήνης και όχι κακού για να σου δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Ο Κύριος προσδοκεί να μας δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Εμείς είμαστε που αλλάζουμε τα πράγματα και έρχεται απροσδόκητο τέλος. Ο Κύριος έχει καλούς σκοπούς. Αλλά επειδή βλέπει την καρδιά των ανθρώπων από την αρχή, προσέξτε, προγνωρίζει αλλά δεν προορίζει τον ανθρωπό να κάνει κακό. Ξέρει ότι θα κάνει το κακό αλλά δεν τον κάνει να κάνει το κακό. Αμήν, γιατί είναι παντογνώστης. Το ότι είναι παντογνώστης δεν τον κάνει κακό, τον κάνει γνωστή του μέλλοντος. Αμήν, ο άνθρωπος είναι κακός και γίνεται κακός όταν ο άνθρωπος εναντιωθεί στον Κύριο και στο θέλημα του. Λοιπόν, ο Κύριος λέει κάτι που θα γίνει στη Δαμασκό, κάτι που θα γίνει ε, στην, στο Αμάν, κάτι που θα γίνει στους εχθρούς του Ισραήλ, όχι γιατί το σχεδίασε να είναι έτσι, γιατί ο άνθρωπο απέρριψε τα σχέδια του και να η κατάντια των ανθρώπων. Και όταν λέω ο κύριο κάτι για το μέλλον και είναι κακό, δεν είναι γιατί αυτό είναι κακό, είναι γιατί ο άνθρωπο είναι κακό, το καταλαβαίνουμε έτσι. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπο είναι κακό, αυτό είναι το αποτέλεσμα, ο κύριο το βλέπει από την αρχή. Ισαías 46,10 λέει ότι ο κύριο uh, λέει uh, το μέλλον από την αρχή. He tells the future from the beginning, the end from the beginning, λέει στο, στο αγγλικό κείμενο. Ο Κύριος βλέπει το μέλλον και προφητεύει το μέλλον από την αρχή, το βλέπει. Ο Κύριος επειδή είναι ταυτόχρονα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, εντάξει, επειδή τα είδε, μας τα λέει για τον Κύριο σαν να ήδη έγινε. Αυτό που θα γίνει έχει ήδη γίνει μας λέει ο εκκλησιαστής. Γιατί ο Κύριος το είδε. Άρα ο Κύριος μας λέει το μέλλον γιατί είδε το μέλλον, βλέπει το μέλλον, είναι στο μέλλον και θυμάστε έξοδος 3.14 όταν ο Κύριος είπε στον α, Μωυσή πες τους ο, ποιος να πω ότι με απόστειλε λέω Μωυσής ο Κύριος λέει πες τους ότι ο Όν σε έστειλε στο αγγλικό κείμενο λέει I am that I am hath sent you, I am that I am, είμαι αυτός που είμαι, στα ελληνικά ο-ον, oh, στο εβραϊκό γνήσιον κείμενο, τι λέει, ε, εχιέ, θυμάστε το ε, το χαγιά, χοβέ, γεχιέ, ε, he was, he is, he will be, ο κύριος που ήταν, είναι και θα είναι, γεχιέ, ε, ασέρ, γεχιέ, θα είναι, αυτός που είναι, γιατί είναι ήδη αυτός που είναι. Πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι και στο μέλλον θα είναι αυτός που είναι διότι ο Θεός θα το δούμε και πιο ύστερα ο Κύριος είναι από μόνος του Θεός και δεν χρειάζεται κανέναν άλλον να τον πληροφορήσει ή να τον βοηθήσει. Αμήν. Αν βοηθούμε στο έργο του Κύριου είναι το έργο του Κύριου που βοηθούμε και καλό κάναμε στον εαυτό μας, δεν, δεν, δεν βοηθούμε τον Θεό με την έννοια «Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Κύριος». Είναι Κύριος, είναι Θεός, είναι επαρκής. Δόξα στον Άγιο Κύριο. Ούτω λέγει κύριο για τα παραβάσει τη Δαμασκού. Εδάφιο 6. Ούτω λέγει κύριο για τα τ' παραβάσει τη Γάζη. Γάζα. Και δια τέσσερας, δεν θέλω να αποστρέψει, πάλι το ίδιο, λέγει κύριο ο Θεό, στο 9. Ούτω λέγει κύριο, δια τα παραβάσει τη τύρου. Τα έχουμε όλα μαζί στι μέρε μα, αδέλφια μου. Τα βλέπουμε μπροστά μα να εξελίσσονται. Ο κύριο μα τα είπε πριν να γίνουν. Εδάφιο 11. Ούτω λέγει κύριο, δια τα παραβάσει του Εδόμ. Του Εδόμ, οι Εδομίτε από τον Ισαβ. Και βλέπουμε όλους τους εχθρούς του Ισραήλ Ποιο ήταν ο Ισάβο, ο Ισάβο ήταν ο αδερφό του Ιακώβ. Το βλέπετε, Εδόμ, εδόμ σημαίνει κόκκινο, κοκκινοπό. Και είναι αυτό που θύμωσε, γυναικόκινο από τον θυμό του. Και το όνομα Εδόμ, εδό, θυμάστε, Εδώμ Αδάμ. Γιατί Αδάμ, κόκκινο, εξηγήσαμε τη λέξη Αδάμ τα, στην, στα εβραϊκά. Α, αδάμ, 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 η γη Αταμά, το αίμα. DAM, d -a -m, και βλέπουμε uh, uh, τη σχέση και την uh, εδώ που έχει ο Κύριος μας δείχνει ότι προορίζει τους πάντες να λυτρωθούν με το αίμα, όλου uh, του ανθρώπου. Uh, Εναντίον του Ισαβ, του ΕΔΟΜ. Και ποια ήταν η μεγάλη του αμαρτία, η μεγάλη του αμαρτία ήταν ότι αρνήθηκε τα πρωτοτόκια, είπε χαρά στο πράγμα, τώρα πεινάω και εφόσον πεινάω αυτό έχει σημασία, τώρα πρέπει να απολαύσω αυτό που βλέπω και ας υποφέρει το μέλλον μου, δουλεύω, εργάζομαι, του, οτιδήποτε εργάζεσαι εις βάρος του μέλλοντος σου για χάριν του παρόντος, αυτό δεν λέγεται επένδυση, αυτό λέγεται, uh, λέγεται liability, ποια είναι η ελληνική λέξη. Το liability δηλαδή δεν κερδίζεις κάτι, έχεις κάτι το οποίο δεν είναι asset, είναι, uh, είναι liability, είναι κάτι που σου προξενίζει μια, κάτι που αφαιρεί από την επένδυση σου. Αυτό γίνεται. Έτσι ο Εδώμ πλήρωσε και πληρώνει ακριβά. 13. Ούτω λέγει κύριος δια τα τρει παραβάσει των ιών αμών. Και τελειώνει το κεφάλαιο 1 και ο βασιλεύς αυτόν θέλει πάγει σε χμαλωσία αυτός και οι άρχοντες αυτού ομού λέγει Κύριος. Αυτά έχουν γίνει, ξαναγίνει, θα ξαναγίνουν. Ο Κύριος βλέπει το μέλλον και μας το λέει από την αρχή. Ας συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό προσευχής και ας ανοιχτούμε στον Κύριο. Πατέρα προσευχόμαστε όπως... Ο, ο, λόγος σου μας διδάξει πράγματα τα οποία θα εκτιμήσουμε για σένα κύριε Θεέ μου, και θα δούμε τον λόγο σου με άλλη σκοπιά και η ζωή μας θα μπει σε πλήρη πάγκοή και εναρμόνιση με το δικό σου λόγο και πάντα λέμε αμήν.